αυτό θα επικυρωθεί στις επόμενες εκλογές. Και για το ασφαλιστικό, κύριε Καραγκούνη, όπως το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα υπάρχει μια βασική σύνταξη κατά τους σχεδιασμούς του κόμματός σας. Μια βασική σύνταξη και από εκεί και πέρα, από ταμείευση και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Θα δώσουμε και αυτή τη δυνατότητα. Πάντως θα ανατρέψουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, που ούτως ή άλλως θα είναι προς όφελος των συνταξιούχων. Αυτό είναι σίγουρο και το ξέρει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα θα δώσουμε δυνατότητα, τότε η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, της επικουρικής ασφάλισης από ένα προσωπικό κουμπαρά, ατομικό κουμπαρά. Θα δώσουμε και αυτή τη δυνατότητα. Κάτι περισσότερο για αυτό το προσωπικό κουμπαρά, αυτό είναι τώρα κάποια και κάποια το κεφαλαιολογικό σύστημα είναι. Είναι τα χρήματα τα οποία μπορείς να τα δίνεις. Είναι κάτι, νομίζω, γίνεται στην Κύπρο ή κάπου αλλού αυτό. Ο πρώτος ο οποίος το, να ξέρει έτσι και ο κόσμος, αν και οι πολίτες το γνωρίζουν, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ο πρώτος που εφάρμοσε αυτό το σύστημα, το οποίο ήταν το πιο επιτυχημένο παγκοσμίως, το εφάρμοσε ο δικτάτορας Πινοσέτ, όπως ξέρετε, στη Χιλή. Και έχει μείνει για αυτή τη μεταρρύθμιση, για το κεφαλαιοτυπιστικό σύστημα. Λοιπόν, ισχύει παντού στην Ευρώπη, ισχύει και στην Αμερική. Λοιπόν, θα δοθεί η δυνατότητα μιας ύβου στην ουσία επικουρικής ασφάλισης με τον ατομικό κουμπαρά, το οποίο βεβαίως χρειάζονται προϋποθέσεις, ώστε να καλύπτονται τα χρήματα και να εγγυώνται και να εξασφαλίζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια άλλη φιλοσοφία του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν έχει να φοβάται.